Αντώνιος για να είναι πλήρες. Είμαι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, η εκδοτική εταιρεία Αυγή ΑΕ, που έχει φτιαχτεί από το 1999 περίπου, με το επίσημη δημοσίευση στο ΦΕΚ και στο Μητρό, και είμαι διευθύνων σύμβουλος εδώ και 7 χρόνια. Η διεύθυνση αλληλογραφίας κατοικίας σας? Η οικία μου είναι Καλησπέρι 4, περιοχή Μακρυγιάννη, Αθήνα. Διεύθυνση αλληλογραφίας της θέσης που υπηρετείτε. Είναι Αγίου Κωνσταντίνου 12, που είναι η παραδοσιακή έδρα της Αυγής. Στο μικρόφωνο γενικά θα τα λέτε και ας μου κοιτάτε. Αγίου Κωνσταντίνου 12, στον τρίτο όροφο, στην Ομόνια. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Στούμπο, όπως γνωρίζετε, οι εξεταστικές επιτροπές έχουν τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών και του, καθώς και του εισαγγελέα πλημελιωδικών, διαρκούν κάθε απαραίτητη έρευνα για το σκοπό για τον οποίο συστάθηκαν. Η συγκεκριμένη επιτροπή, που διερευνά την νομιμότητα της δανειοδότησης κομμάτων και μέσων ενημέρωσης, είναι ομόφωνα αποφασισμένη από την Ολομέλεια της Βουλής. Έχει το δικαίωμα να καλεί μάρτυρες με βάση τον κανονισμό της Βουλής και με βάση τον κώδικα της ποινικής δικονομίας. Οι μάρτυρες, όπως και εσείς σήμερα που είστε εδώ μαζί μας, θα πρέπει να κατονομάζετε την πηγή της πληροφορίας την οποία καταθέτετε. Πρέπει να μας ενημερώνετε από πού μάθατε για αυτό που που καταθέτετε, και βέβαια από εκεί και μετά να γνωρίζετε ότι αν πρόκειται να αναγνωρίσετε πρόσωπα ή πράγματα, θέλουμε να τα περιγράψετε με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Η Εξεταστική Επιτροπή έχει συσταθεί για το ζήτημα της δανειοδότησης κομμάτων και μέσων ενημέρωσης. Εξετάζουμε, θα το γνωρίζετε από τη δημοσιότητα ή από τις συνεδριάσεις μας, το περιεχόμενο των συμβάσεων, την πιστοληπτική ικανότητα της εξασφαλίσεις, της εγγύησης, το σημερινό ύψος των δανείων, την πορεία εξυπηρέτησης, την καταγγελία των συμβάσεων και δικαστικές ενέργειες πιθανής αναγκαστικής εκτέλεσης ή πιθανές ευθύνες. Η διαδικασία είναι ως εξής. Ο κάθε εισηγητής της κάθε κοινοβουλευτικής ομάδας κάνει ερωτήσεις και δέχεται απαντήσεις από εσάς, από τον κάθε μάρτυρα, σε 15 λεπτά. Πάντα βέβαια έχουμε την διοντολογία και την δυνατότητα η απάντησή σας να διαρκέσει όσο εσείς κρίνετε σκόπιμο, ακόμα και μετά το 15 λεπτό, γιατί μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα οτιδήποτε έχετε να καταθέσετε στην Επιτροπή. Στη συνέχεια υπάρχουν 8 λεπτές ερωτήσεις και απαντήσεις των υπολείπων μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Πριν ξεκινήσουμε, προχωράμε με τη διαδικασία της όρκησης του μάρτυρα, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Γι' αυτό και θα σας ρωτήσω αν θέλετε να ορκιστείτε με θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο. Με πολιτικό όρκο. Με πολιτικό όρκο. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, παρακαλώ, κύριε Στούμπο. Ο πολιτικός όρκος είναι ως εξής, θα επαναλαμβάνετε μετά από μένα. Δηλώνω επικαλούμενος. Δηλώνω ότι καλούμενος. Επικαλούμενος. Επικαλούμενος. Την τιμή και τη συνείδησή μου. Την τιμή και τη συνείδησή μου. Ότι θα πω όλη την αλήθεια. Ότι θα πω όλη την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Χωρίς να προσθέσω. Χωρίς να προσθέσω. Ούτε να κρύψω τίποτε. Ούτε να κρύψω τίποτε. Ωραία. Κύριε συνάδελφοι, γνωρίζετε το πιστικό χρονοδιάγραμμα και το φορτίο που είχε σήμερα η Εξεταστική Επιτροπή. Παρακαλώ πολύ για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Κύριε Λάπα, ξεκινάμε για 15 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Στούμπο, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Θα σας κάνω 2-3 ερωτήσεις που κάνω σε όλους, εκ προημίου, σε όλους τους μάρτυρες, όλων των ΜΜΕ. Πέστε μας καταρχήν, τώρα μου είπατε μια ημερομηνία πριν. Αυτή η εταιρεία που διαχειρίζεται σήμερα την Αυγή, πότε έχει συσταθεί? Την Αυγή ως εφημερίδα, αν μου επιτρέπετε, μια μικρή εισαγωγή, τη γνωρίζετε όλοι σας. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνας πολίτης που δεν τη γνωρίζει, άλλο αν τη διαβάζει και αν την παρακολουθεί. Είναι από τις πιο παλιές εφημερίδες. Έχει ιδρυθεί το 1952 ως εφημερίδα της αριστεράς και στη διαχρονική της πορεία μέχρι και σήμερα παραμένει αυτό που λέει στην προμετωπίδα της, παρά όσα λένε διάφοροι καλοθελητές ή κακοθελητές. Είναι πρωινή εφημερίδα της αριστεράς, χωρίς να διεκδικεί τη μοναδική αλήθεια. Μάλιστα. Η εταιρεία μας ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία πολυμετοχική λαϊκής βάσεως εκτός χρηματιστηρίου το 1999. Μέχρι τότε, εγώ ως εργαζόμενος πήγα εκεί περίπου 25 χρόνια πριν, τη βρήκα ως προσωπική εταιρεία του Μακαρίτη, του Λευτέρη, του Βουτσά, γνωστού στελέχου της αριστεράς, που είχε καταλήξει να φέρεται ως προσωπική εταιρεία, όχι για προσωπικό κερδοσκοπικό λόγο, αλλά ιστορικά εκεί κατέληξε. Ήταν, αν θέλετε, στη διαδρομή της η εφημερίδα της ανανεωτικής αριστεράς, όπως έλεγε ή λέγανε οι περισσότεροι τουλάχιστον, πέρα από τις πολιτικές αντιθέσεις. Μάλιστα. Αποφασίσαμε πρωτίστως ως εργαζόμενοι, ούτε αυτό είναι πολύ γνωστό τότε, να πάρουμε μία πρωτοβουλία, και το λέω αυτό γιατί έχει καλό να κάνει και να τα θυμίζουμε ιστορικά, παρότι ξεχάστηκαν από πολλούς και δικούς μας ανθρώπους, σε αντίθεση και με την τότε ηγεσία του συνασπισμού, γιατί τότε πολιτικά υπήρχε ο συνασπισμός, να προχωρήσουμε στην ίδρυση ούτε ενός μόνο συνεταιρισμού, ούτε μιας, ας το πούμε έτσι,
κλασικής ανώνυμης εταιρείας κερδοσκοπικής μέσα στο χρηματιστήριο. Γιατί υπήρχε ένας προβληματισμός πώς να συνεχίσουμε. Και καταλήξαμε να ιδρύσουμε μια ανώνυμη εταιρεία με τη δέσμευση διαχρονικώς να μην μπει ποτέ στο χρηματιστήριο, αλλά να είναι ανοιχτή σε μια πολυμετοχικότητα λαϊκής βάσεως διασπαρμένη σε όλη τη χώρα και σε όσους βοηθούσαν, άσχετα αν ψηφίζαν, συμπαθούσαν ή δεν αντιπαθούσαν. Έγινε η εταιρεία και το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, μάλιστα, είχε επικεφαλής τον Μακαρίτη, τον Λευτέρη, τον Βουτσά, γνωστούς άλλους ιστορικά στελέχη και δημοσιογράφους της αριστεράς Μακαρίτες, τον Λεωνίδα τον Κύρκο, πολλούς άλλους που σήμερα είναι βουλευτές ή όχι, να μην τα αναφέρω. Το λέω αυτό για λόγους ιστορίας και πολιτικής και ταυτόχρονα να θυμίσω και σε εσάς όλους ότι οι εργαζόμενοι τότε, παρότι πληρωμένοι, επειδή υπήρξαν και αντιθέσεις φοδρές ιστορικά και πολιτικά, προχωρήσαμε και σε μια απεργία τότε όταν ιδρύθηκε αυτή η πολυμετοχική εταιρεία, γιατί όπως υπάρχουν σε όλα τα θέματα πολλές απόψεις, έτσι υπήρχαν και σε εμάς, υπήρχε μια άλλη αντίληψη που έλεγε να γίνει ίδρυμα αντί για πολυμετοχική εταιρεία. Νομίζω ότι όσοι είναι νομικοί αλλά και ανακατεύονται λίγο πολιτικά ή νομικά ξέρουν τις διαφορές. Οι περισσότεροι νομικοί είμαστε εδώ. Άρα λοιπόν προτιμήσαμε και ορθώς, λέω, το έδειξε η πορεία, ότι για να επιβιώσει η εφημερίδα να παραμείνει πολυφωνική, πλουραλιστική, γιατί οι πειρασμοί της εξουσίας και μεταξύ μας ακόμα είναι πολλές, θελήσαμε αυτή τη μορφή και να την κρατήσουμε μέχρι και σήμερα. Και κατορθώσαμε να επιβιώσουμε με την υποστήριξη των αναγνωστών, των εργαζομένων και των μετόχων. Μάλιστα. Μη και άλλο, αν θέλετε. Ωραία, μου δίνετε ακριβώς την πάση να τα πω τώρα. Αυτή, μετά το 1999 μέχρι σήμερα, πώς είναι οι μέτοχοι? Όπως μπορείτε να δείτε, ή αν θέλετε να στείλουμε βάση, και το μετοχολόγιο, παρότι νομίζω σας το έδωσε η Εθνική Τράπεζα. Αποτυπώθηκε αυτό η απόπερα να είναι μια εφημερίδα λαϊκής βάσης? Αποτυπώθηκε στη μετοχική σύνθεση? Αποτυπώθηκε, διότι έχουμε περίπου 2.500 μετόχους ονομαστικά ή εταιρικά, όπως λέμε, και υπάρχει κάθε δικαίωμα. Από την αρχή δεν ήταν τόσο, αλλά σιγά σιγά φούσκωσε, όπως λέμε. Άλλωστε, είναι περισσότεροι πολλές φορές οι μέτοχοι από την καθημερινή κυκλοφορία της εφημερίδας σε ιστορικές περιόδους. Και αυτό δείχνει την άλλη δυνατότητα ή δυναμική που μπορούσες ή μπορείς να αναπτύξεις ή να καλλιεργήσεις. Μάλιστα. Ισχυρός μέτοχος της εταιρείας αυτής ήταν παλαιότερα ο συνασπισμός, γι' αυτό αναφέρθηκα πριν και σε αυτά που προέκυψαν. Σήμερα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα ποσοστό, ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικό κόμμα, ως μόρφωμα, όχι ως πρόσωπα. 40% έχει φτάσει πλέον το ποσοστό συμμετοχής του. Έχει αυξηθεί λίγο σαν ειδικό βάρος. 34 και 54. Επιτρέψτε μου λίγο. Ναι, γιατί? Γιατί σε διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που έπρεπε να κάνουμε, και τώρα καταλαβαίνετε, δεν μιλάμε κερδοσκοπικά, κανείς δεν πήρε μέρισμα ούτε θα πάρει, στήριξε τη βιωσιμότητα της εφημερίδας, στήριξε στην ουσία τις θέσεις εργασίας και τον πλουραλισμό της έκφρασης, αυτό που κάνει αυτό το φύλλο ως πρωινό φύλλο της αριστεράς. Και ταυτόχρονα σε αυτή τη διαδικασία δείξαμε ότι είναι ανάγκη να απευθύνεσαι ευρύτερα, ακόμα και αν δεν ασπάζεται κάποιος, όπως λέμε, τις απόψεις ή τη δημοσιογραφική σου αντίληψη και κριτική. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται στο τι επιλογές κάνει. Πολύ. Η εταιρεία πάντως είναι νόμιμη, ιδρύθηκε με δημόσια εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, με προσκεκλημένους τότε και κοινοβουλευτικά κόμματα κτλ., όχι μόνο το συνασπισμό, επαναλαμβάνει τις τακτικές της γενικές συνελεύσης, έχει και τις έκτακτες. Μέσα από όλες τις διαδικασίες έκανε μέχρι και σήμερα τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, που είναι περίπου 9, αν θυμάμαι καλά. Και η διαδικασία αυτή θα επαναληφθεί και στο άμεσο μέλλον, εντός του φθινοπόρου, γιατί οικονομικά δεν πάμε καλά. Μάλιστα. Και πρέπει να ξαναζητήσουμε τη στήριξη και τη βοήθεια όσων αγαπάνε τον πλουραλισμό ή ακόμα περισσότερο μια εφημερίδα της αριστεράς. Μάλιστα, κύριε Στουμπό. Αυτές οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου γινόταν με τη διαδικασία της δημόσιας εγγραφής? Δηλαδή, μπορούσε οποιοδήποτε να πάρει μια μετοχή της Αυγής και να καταστεί μέτοχος? Όλες οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου γινόντουσαν με δημόσια πρόσκληση και δημοσιεύσεις, όχι μόνο στην Αυγή, αλλά όπως λέει ο νόμος και σε άλλες οικονομικές ή άλλες πολιτικές εφημερίδες. Εμείς συνήθως δημοσιεύαμε στην Αυτεμπορική και στην Ημερησία. Οι προσκλήσεις και οι χώροι ήταν δημόσιοι. Η συμμετοχή των μετόχων, μικρομετόχων, ο ισχυρός μέτοχος διεκπροσώπων κτλ., συνεχιζόταν αυτή η διαδικασία και έχει τηρηθεί μέχρι και σήμερα. Μάλιστα. Μπορείτε να μου πείτε. Και έχει ελεγχθεί αυτό, όχι απλά έχει τηρηθεί. Ναι. Ωραία. Είπατε ότι οι μέτοχοι, οι απλοί άνθρωποι που από τη λαϊκή βάση που χρησιμοποιούν τους μετόχους, είναι 2.500. Τι ποσοστό επί του κεφαλαίου είναι αυτό? Εκπροσωπούν οι μέτοχοι? Χοντροκομμένα, οι μικρομέτοχοι, α το πούμε, αναφερέσουμε μερικού εντό τη εφημερίδα. Θα σας πω το εξής. Ας το πούμε, και εγώ ως εργαζόμενος και τα λοιπά, έχω σχεδόν ένα ποσοστό τώρα γύρω στο 2,8, δεν θυμάμαι ακριβώς να το ρωτήσω, αλλά ούτως ή άλλως
Είχαμε βάλει και μια αρχική δικλίδα, να σας το πω, εσωτερικής δέσμευσης, αλλά δημόσια καταγραμμένη, ότι κανείς εκτός αυγής, ως ιδιώτης ή ως μόρφωμα ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3%. Μάλιστα. Αυτό ήταν μια δικλίδα πρόσθετης αναφοράς, στο να μην μπορέσει κάποιος, ας το πούμε, ισχυρός ιδιώτης, να έρθει και να πει πάρτε ένα εκατομμύριο, ας το πούμε έτσι, και να έχει, ας το πούμε, λέω ένα παράδειγμα, μια ισχυρή εκπροσώπηση ή απέτηση διοικητικής συμμετοχής κτλ. Και μείναμε στη δέσμευση που έλεγε θέλουμε την εκπροσώπηση του ισχυρού μετόχου, δηλαδή του πολιτικού σχηματισμού αναφοράς, μάλιστα, των εργαζομένων που είναι η πρώτη εφημερίδα που έφτιαξε ως εργαζόμενη μόρφωμα ομαδικό των εργαζομένων συνεταιρισμό, ούτε αυτό θα το γνωρίζετε, ίσως γνωρίζετε μόνο ότι φτιάχτηκε ο συνεταιρισμός της Εφημερίδας των Συντακτών, που είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία πρόσφατα και βρήκαν δουλειά άνθρωποι και βγαίνει και μια αξιοπρεπής και αξιόλογη εφημερίδα, ανταγωνιστική μας κιόλα, παρότι μπορεί να είναι κοντά σε κάποιες απόψεις ορισμένες φορές. Και το τρίτο σκέλος, το μόρφωμα των υποστηριχτών, αναγνωστών κλπ. Που πρέπει να οργανωθεί και καλύτερα και ως δίκτυο και ως εκπροσώπηση. Παρότι μπορούν να συμμετέχουν στις συνελεύσεις και στις δημόσιες συζητήσεις. Παραλείψατε κάτι. Τι ποσοστό εκπροσωπούν οι μέτοχοι από το κεφαλαίο, περίπου? Σας απάντησα ότι αν εξαιρέσουμε τον ισχυρό μέτοχο, όλοι οι υπόλοιποι, και αν εξαιρέσουμε περίπου 10-15 άτομα από τους ιδρυτικούς, όπως εγώ, ο Δημήτρης, ο Φίλης και μερικοί ακόμη, πρέπει να είναι γύρω στο 50%. Δηλαδή το μεγαλύτερο ή κάτι λιγότερο. Το έχουν απλοί μέτοχοι δηλαδή. Έτσι, ναι. Για πέστε με τώρα κάτι. Συμμετείχε σε μια αύξηση με το κεφαλαίο και μια κυπριακή εταιρεία. Ναι, αυτό όπως ξέρετε από την επιτροπή σας προέκυψε. Αφήστε να σας κάνω την ερώτηση ολοκληρωμένη. Αυτή η εταιρεία συμμετείχε με αυτό που είπα ότι πριν, πρώτον να είναι κάτω από 3% υποχρεωτικά και δεύτερον έγινε με δημόσια εγγραφή. Αυτή είναι η ερώτηση. Βεβαίως, έκανε κατάθεση σε τράπεζα, νομίζω ήταν ή στην Εθνική ή στην Αλφα Μπανκ. Γιατί εμείς με όλες τις συστημικές τράπεζες κάναμε τη συνεργασία των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου. Ναι. Δηλαδή, ανοίγαμε λογαριασμούς που είχαν δημοσιοποιηθεί και ήξεραν οι τράπεζες και μπορούσατε να πάτε εσείς ως ιδιώτης με το όνομά σας ή ως φορέας και να κάνετε την κατάθεση. Έχει τραπεζικά. Τηρήθηκε το όριο κάτω από 3% που λέγατε για την εταιρεία. Τι ποσοστά έχει αυτή η εταιρεία? Σε εκείνη την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είχαμε συγκεντρώσει τελικά περίπου 1 εκατομμύριο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Από αυτό το 1 εκατομμύριο, μην αναφερθώ τώρα αναλυτικά. Στη συγκεκριμένη αύξηση του κεφαλαίου, το ποσό που έδωσε αυτή η εταιρεία ήταν 100.000. Αλλά ούτως ή άλλως η συνολική μετοχική σύνθεση δεν άλλαξε, γιατί είναι περίπου στο 2,5. 2,5. Πολύ ωραία. Είπατε ότι στους απλούς μετόχους συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι της εφημερίδας που συμμετείχαν στο αρχικό, στην αρχική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Είναι ικανός αριθμός των εργαζομένων που συμμετέχουν? Για να καταρρύψω και ένα μύθο που διάφοροι και συνάδελφοι δημοσιογράφοι, καλοθελητές, θα έλεγα της προχειρότητας, αναφέρουν συχνά μεγέθη Παλαβά. Έχω ακούσει και σε μεγάλα κανάλια κλπ. Για 180 εργαζόμενους. 80 εργαζόμενους έχει αυγή σήμερα που μιλάμε. Ναι. Και αυτό καμιά φορά αλλάζει, γιατί κάποιος συνταξιοδοτείται ή προσλαμβάνουμε νέους ανθρώπους. Και θα ήθελα να έχετε υπόψη σας ότι όχι μόνο λόγω ιστορικής διαδρομής, αλλά λόγω άποψης και προσπάθειας, η εφημερίδα δεν θα ήταν βιώσιμη, πολύ περισσότερο με τις μικρές κυκλοφορίες που είχε διαχρονικά, πέρα από κάποιες εξάρσεις, άνευο σκαμπανεβάσματα και παλιπά συγκυρίας και προσπαθειών. Πρέπει να πούμε ότι ούτως ή άλλως χωρίς αυτούς τους εργαζόμενους, το φιλότιμο και τον επαγγελματισμό τους δεν θα είχε τηρηθεί. Μάλιστα. Να σας πω και κάτι που είναι επίσης δημοσίως γνωστό. Εμείς και με διαφωνίες πολλές φορές, όσοι ήταν ή είναι ακόμα και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και τότε στο Συνασπισμό, θα θυμούνται ότι πριν από 3 χρόνια πήραμε και μια σκληρή απόφαση συλλογικά όλοι ως εργαζόμενοι, γιατί και εγώ πέρα από το ρόλο εργαζόμενος είμαι. Δεν αμείβομαι με κανένα 5.000, μην υπάρχουν αυταπάτες. Μπορείτε να τα δείτε και αυτά επίσης, όπως όλοι μας και πριν και τώρα, μακαρίτες και ζώντες, γιατί η προσπάθεια είναι για την επιβίωση. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε μια περικοπή στο μισθολόγιο για να γίνει πιο βιώσιμη η εταιρεία, η εφημερίδα δηλαδή στην ουσία, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, 15%. Το οποίο ήταν, αν θέλετε, σε μια αντιστροφή υποτίθεται δογματικών απόψεων που έχουν μερικοί, αλλά νομίζω ότι ήταν κοινό όφελος εργαζομένων εταιρείας, θέλετε να πω, πολιτικού χώρου, θέλετε να πω ευρύτερα, πλουραλισμού, αν θέλετε ειδικότερα, να παραμείνει η εφημερίδα ανοιχτή. Μάλιστα. Και γι' αυτό παλεύουμε και σήμερα. Μάλιστα. Πέστε μου τώρα, τι δάνεια έχει η Αυγή, συνολικό δανεισμό και εάν εξυπηρετούνται και αν είναι ενήμερα τα δάνεια μέχρι σήμερα? Νομίζω ότι ξέρετε ήδη, από ό,τι είχε αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, το μόνο δάνειο που υφίσταται και είναι σε διαρκή εξυπηρέτηση από εμάς από τότε που το πήραμε, και μάλιστα δεν ελήφθη πρόσφατα, είχε ελήφθη το 2009, ούτε καν επί της προηγούμενης ή προηγούμενης κυβερνήσεως, για να μην το συνδυάσει κανείς πολιτικά, μπορεί να σκέφτεται ό,τι θέλει. Μιλάμε για την άνοιξη του 2009, επί κυβερνήσεως δηλαδή τότε της χώρας Καραμαλή,
και ζητήσαμε για πρώτη φορά ένα μεγάλο δάνειο ως εταιρεία τότε. Εγώ δεν ήμουν διευθύνων σύμβουλος τότε, ήμουν εργαζόμενος. Τότε διευθύνων σύμβουλος, για να αναφέρω και το όνομα, ήταν ως σήμερα υπουργός Δημήτρης Βίτσας, που ήταν τότε διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου σχεδόν 1,5 χρόνο. Απευθυνθήκαμε επίσημα στην Εθνική Τράπεζα και το ανανεώσαμε, και μετά από ένα χρόνο εξυπηρετείται και από το συνολικό 1,200 που ήταν το αρχικό δάνειο. Νομίζω ότι το υπόλοιπο αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 950. Μάλιστα. 930, κάτι τέτοιο. Ξέρετε, μπορούμε εδώ έχει κατατεθεί από άλλους εκπροσώπους του ΝΟΜΟΜΕ ότι η συνολική οφειλή όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι γύρω στο 1,3. Στα δις, δις. 1,3 δις. 1,3 δις. Δις. Τα 900 χιλιάρια, δηλαδή, ένα μικρό ποσοστό της αύγης, δηλαδή, στο συνολικό δανεισμό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εγώ θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε. Γιατί εδώ, σήμερα είστε ο δεύτερος που εξετάζεστε. Τέτοια ποσά κάτω από ένα εκατομμύριο υπόλοιπο οφειλής έχετε η Αυγή και ο κύριος Κουρτάκης που ακούσαμε για 800.000. Αυτά είναι τα ποσά που. Καλά, ο κύριος Κουρτάκης, αν δεν κάνω λάθος, θέλω να πω, δηλαδή, εβδομαδιαία εφημερίδα μέχρι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Εμείς είμαστε για πρώτη φορά που ακούμε τέτοια ποσά, αυτό αναφέρω. Όχι, να θυμίσω και ένα άλλο ιστορικό δεδομένο. Επιτρέψτε μου λίγο, ίσως να φαίνεται κουραστικό, αλλά νομίζω ότι καλό είναι να αναφερθούν μέσα σε αυτή τη διαδικασία την κοινοβουλευτική που έχετε. Είναι η μόνη εφημερίδα, καταρχήν η Αυγή, να θυμίσω, πολιτική εφημερίδα, που κλείστηκε από τη δικτατορία και έχασε 7 χρόνια εκδοτικής προσπάθειας. Μάλιστα. Πέρα από το. Ορίστε. Και περιουσιακά στοιχεία κτλ. Βεβαίως μετά από ενέργειες, μετά τη μεταπολίτευση, επί Νέας Δημοκρατίας, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, και προσπάθειες πολλές του Μακαρέτη, του Βουτσά, του Λεωνίδα, του Κύρικου και άλλων στελεχών της αριστεράς. Το Τσουπαρόπουλο. Τελικά με μεγάλη καθυστέρηση, ναι, δεν θέλω να τα πω όλα τα ονόματα, να μην σας κουράσω. Ναι, ναι. Υπήρξε μια αποζημίωση, δυστυχώς με μεγάλη χρονική καθυστέρηση, ούτε επαρκής, και η οποία, για να γνωρίζετε, πήγε όλη για να εξυπηρετήσει εκκρεμότητες τώρα ασφαλιστικών ταμείων που είχαν συσσωρευτεί τότε από τα ΤΘΜΑ, γιατί τα παρακολουθούσαμε ως εργαζόμενοι, και έτσι έκλεισε αυτή, ας το πούμε, η σκοτεινή περίοδος και για τη χώρα μας, αλλά και για την εφημερίδα. Μάλιστα. Άλλη μια εφημερίδα που είχε κλείσει τότε, αλλά είχε κλείσει εθελοντικά, ήταν τη κυρία Βλάχου, τη Μακαρίτη Βλάχου, ωραία, η Καθημερινή. Ναι, ναι. Το λέω αυτό γιατί πολλοί δεν το ξέρουν, οι νεότεροι, να το ακούσουν, να το μάθουν, ότι η εφημερίδα αυτή, μέσα από την ιστορία τη Ελλάδα, τη δημοκρατία, τη αριστερά, έχει δείξει μια σειρά πράγματα και προσπαθεί να τα δείξει και σήμερα. Για το ζήτημα τη σημερινή περίοδου, σε σχέση με αυτό που αναφερθήκατε, για να μιλήσω συνολικότερα, την κρίση στον τύπο, τον έντυπο τύπο, τη γνωρίζουμε όλοι χρόνια. Δεν είναι καινούριο, όχι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Και οι κυκλοφορίες, ξέρετε, αν δείτε κάποτε ποιες ήταν οι κυκλοφορίες πανελλαδικά, για μεγαλύτερες εφημερίδες και μικρότερες όπως είμαστε εμείς, δεν τρεπόμαστε να πούμε ότι ήμασταν μικρή εφημερίδα πάντοτε, αλλά αυτό προσπαθούσαμε. Η ουσία είναι ότι σήμερα, αν συγκεντρώσει κανείς τις πανελλαδικές κυκλοφορίες των καθημερινών εφημερίδων, των πανελλαδικών εφημερίδων, δεν είναι ούτε το 1/10 των κυκλοφοριών τότε. Ναι, 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 γνωστό και αυτό. Αυτό δείχνει ότι πρέπει, είναι ζήτημα δημοκρατικής συζήτησης, αυτό το λέω ως προβληματισμός και άλλη φορά το ξανασυζητάμε με άλλους όρους. Ναι, ναι, να προλάβουμε να κάνουμε και μια ερώτηση. Πώς να στηρίξουμε τις εφημερίδες, τον πλουραλισμό και των εφημερίδων, ναι, αλλά ναι, και τις εργασιακές σχέσεις και τις θέσεις εργασίας. Γιατί αν μη τι άλλο, ας πω για μας τουλάχιστον, υπερασπιστήκαμε τους εργαζόμενους και τη θέση εργασία τους, διατηρώντας ανοιχτό το φύλλο όχι μόνο για την αριστερά και την προβληματική της, αλλά και για τις εργασιακές σχέσεις. Και μία τελευταία ερώτηση, να είμαστε και απαντήστε όπως το λέτε, σχετικά με τη διαφήμιση. Αν μπορείτε να ξέρω εγώ ότι η διαφήμιση, ας πούμε, σε όλο τον τύπο το 2015 ήταν 35 εκατομμύρια. Ποιο ήταν το ποσό της διαφήμισης στην Αυγή και τι ποσοστό είναι από αυτού, πρώτον. Και δεύτερον, αν μπορείτε να μας πείτε, εγώ ξέρω παλιά, επειδή είμαι και εγώ μέτοχος της Αυγής και είμαι και αλλιώς αναγνώστης, παλιά δεν είχε διαφήμιση η Αυγή. Οπότε άρχισε να διαφημίζεται, να υπάρχει διαφήμιση στην εφημερίδα της Αυγής. Το ποσό πρώτα και το ποσοστό, και δεύτερον, από ό,τι άρχισε η διαφήμιση. Όποιος θελήσει να τα δει και αναλυτικά, η εφημερίδα ιστορικά, τα οικονομικά της, δεν ήταν πρώτα από την κυκλοφορία της. Είναι προφανές. Δεν θα είχε επιβιώσει. Γιατί είχε κυκλοφορίες 3.000, 4.000, 5.000, μιλάω και για παλιότερες εποχές που υπήρχε πολύ περισσότερο πολιτικό φιλότιμο νέων ανθρώπων και αγωνιστών. Αυτή λοιπόν η κυκλοφορία δεν θα την είχε στηρίξει. Πώς είχε αντέξει η εφημερίδα για πάρα πολλά χρόνια? Από την υποστήριξη του μικρού οβολού φίλων, υποστηριχτών, εκδηλώσεων και παράλληλων. Την ξέρετε την πρακτική αυτή, ναι, για τους, ναι, χώρους της αριστεράς και όχι μόνο της αριστεράς. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι και χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων, είναι και κεντρών κομμάτων κλπ. Υπάρχει μια κινητικότητα δικτύου, ας το πούμε έτσι, πολιτών, μάλιστα, που υποστηρίζουν.
Και πέρα από αυτό όμως, το βασικό για μας έσοδο για πάρα πολλές δεκαετίες ήταν η δημοσίευση των ισολογισμών, που είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται εκδοτικά στον χώρο του τύπου, ότι η Αυγή, παρά το μικρό της μέγεθος, στην ανταγωνιστική αυτή αγορά που ήταν η αγορά των ισολογισμών, είχε ένα σημαντικό μερτικό από ικανότητα ανθρώπων δικών της, που σήμερα είναι συνταξιούχοι πια, αλλά και πολλών άλλων εργαζομένων της, είχε περίπου το 25% σε αυτή την αγορά. Που σημαίνει, για να σας το πω και σε ποσό, περίπου σε ετήσια βάση, μερικές φορές, γιατί ήταν και ανταγωνιστικό όπως είπα, 600, 700, 800 χιλιάδες ευρώ, μια-δύο χρονιές και το 1 εκατομμύριο. Είχαμε μικρό εμπορικό τμήμα για τη διαφήμιση. Παρ' όλα αυτά, όταν ξεκίνησε η ιστορία, σιγά σιγά δει κανείς διαχρονικά, ανεβάσαμε τη διαφήμιση, χτυπώντας. Ορίστε. Όχι, εντάξει. Τελειώστε. Την πόρτα απευθείας όχι μόνο τραπεζών, αλλά και μικρών καταστηματαρχών, μικρών επιχειρήσεων, με αρνήσεις πολλές και πολλές καταφάσεις. Και αν τα ελέγξετε και είμαστε υπέρ της διαφάνειας, όχι μόνο ως εφημερίδα, όχι μόνο ως εργαζόμενοι και ως δημοσιογράφοι, υπερθεματίζουμε σε αυτό. Προς πάσα κατεύθυνση. Και μιλάω τώρα μόνο για τη δική μας πλευρά, για να μην το επεκτείνω γενικότερα. Γιατί την πραγματικότητα την ελληνική νομίζω ότι γνωρίζετε κι εσείς, τη γνωρίζουμε όλοι. Πάντως εμείς δεν πάμε για ίδιον όφελος, είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως επιτελείο, είτε ας το πούμε έτσι ως μέτοχοι. Και στην πραγματικότητα η διαφήμιση ανέβηκε. Σωστά αναφέρατε πριν ότι αν το δει κανείς και ποσοστιαία είναι ελάχιστη η διαφήμιση παρότι ανέβηκε. Είχαμε τα παλιότερα χρόνια πριν 8-9 χρόνια γύρω στις 200 με 250 χιλιάδες διαφήμιση. Ανέβηκε τα τελευταία 4-5 χρόνια και στις 500-600 χιλιάδες. Αν θυμάμαι καλά, το 2015 φτάσαμε γύρω στο 1 εκατομμύριο. Μάλιστα. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Αυτή ήταν ο συσχετισμός και δείχνει. Αλλά συγγνώμη να προσθέσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Γνωρίζετε επίσης όλοι ότι οι ισολογισμοί με μνημονιακή επιβολή των δανειστών μας σταμάτησαν πριν 4 χρόνια. Για όλους. Εξαιρέθηκε η δημοσίευση. Η υποχρεωτική δημοσίευσή τους εννοώ. Ναι. Άρα λοιπόν η Αυγή εδώ και 4 χρόνια έχασε ένα πολύ σημαντικό και πρωτεύον έσοδο πραγματικό. Από τη διευθύνωση των ισολογισμών. Και έπρεπε με κάθε τρόπο, πέρα από τη βοήθεια των ανθρώπων, την υποστήριξη που είπα πριν και την οποία συνεχίζουμε, να απευθυνθούμε και στο θέμα της διαφήμισης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στούμπο. Όχι με εκβιαστικά δημοσιεύματα πάντως, για να μιλήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στούμπο. Προλάβουν και οι συνάδελφοι.